Η κυρία Μωροπούλου είναι στη τηλεφωνική γραμμή και την ευχαριστούμε για την ανταπόκριση. Κυρία Μωροπούλου, καλημέρα σας. Καλή σας μέρα, κύριε Παπαδάκη. Οι λόγοι που σας οδήγησαν να πάρετε την απόφαση να αποσύρετε την υποψηφιότητά σας, ποιοι είναι, κυρία Μωροπούλου? Κύριε Παπαδάκη, δήλωσα μέσα δημόσια στους πολίτες μου ότι δεν έκανα καμία παράνομη ενέργεια. Δεν έπαιρνα εγώ τη σύνταξη, την πίστανε το ταμείο μου. Δεν υπάρχει συνεπώς από την πλευρά μου ευθύνη επί της διαδικασίας αυτής, αλλά είναι φανερό ότι υπάρχει ευθύνη και γι' αυτό κίνησα άμεσα ένδικη διαδικασία, προσέφυγα στη δικαιοσύνη για να καλύψω άμεσα όλο το οφειλόμενο ποσό, για το οποίο άλλωστε φορολογούμενο. Αυτός και ο λόγος της προσφυγής στη δικαιοσύνη. Κύριε Μωροπούλου, δεν είχατε... Λάθη όμως, παρά το γεγονός ότι αμέσως δημόσια εξέθεσα όλα τα γεγονότα, συνέχισε και από την παράταξη που βρίσκεται στην εξουσία και όχι μόνο από όργανα της. Γι' αυτό το λόγο και βλέποντας ότι γίνομαι επίκεντρο ενός από προσανατολισμού της πολιτικής ζωής, από τα πραγματικά προβλήματα της ελληνικής κοινωνίας, γίνομαι επίκεντρο υποβάθμισης της με πόλεμο λάσπης, γιατί ενδεχομένως δεν μπορούσαν να με μειώσουν αλλιώς και να δεθούν την πολιτική επιλογή μου να είμαι δίπλα στον Κυριάκο τον Μητσοτάκη. Γιατί είναι λάστη, κυρία Μωροπούλου? Γιατί είναι λάστη? Να αποκρούσω τη σπήλωση του ονόματός μου και του έργου μου. Γιατί είναι λάστη, κυρία Μωροπούλου? Αυτή την ενορχήστρωση εναντίον μου. Απέσυρα την υποψηφιότητά μου κυρίως γιατί από ευφυξία δεν θέλω να βλάψει τον Κυριάκο Μητσοτάκη στην πορεία του προς τις εθνικές εκλογές. Είναι ο Γιάννης Στρατάκης που θέλει να σας πει. Γιατί είναι λάσπη, κυρία Μωροπούλου? Καλημέρα, καταρχήν. Ναι, είναι λάσπη, διότι... Τα λεφτά αυτά τα πήρατε από το λογαριασμό. Κυρία Μωροπούλου, τα λεφτά αυτά τα παίρνατε από το λογαριασμό. Είστε ακαδημαϊκός. Δικαιούται ένας ακαδημαϊκός... Είναι ο Γιάννης Στρατάκης, ο οποίος σας ρωτάει. Είναι ένας ακαδημαϊκός δικαιούται να έχει άγνοια νόμου? Μα δεν ήταν θέμα δικής μου άγνοια νόμου. Δεν θα έπαιρνα εγώ το ταμείο. Φτιάξε τον ήχο. Το ταμείο μου το ασφαλιστικό μου πίστωνε αυτή τη σύνταξη. Τα παίρνατε όμως από το λογαριασμό. Όταν και πάλι εντελήφθη το θέμα, προσέφυγα άμεσα στη δικαιοσύνη για να πληρώσω το ποσό που έπρεπε να πληρώσω, διότι και στην περίοδο αυτή με φορολογούν. Δεν μπορούμε να φτιάξουμε επαυτή τη σύνταξη. Με ακούτε? Είχατε ενημερώσει τη Νέα Δημοκρατία όταν σας έκανε την τιμητική αυτή πρόταση? Η Νέα Δημοκρατία την είχατε ενημερώσει ότι υπάρχει και αυτό το ζήτημα? Ναι, βεβαίως. Μάλιστα. Τίποτα άλλο. Μάλιστα. Όχι, πάντως, εσείς δηλώνετε ότι δεν γνωρίζατε ότι δεν θα έπρεπε να παίρνετε αυτή την άδεια μετά από τη ρύθμιση που έγινε το 2010, όπου έμπαιναν ισοδηματικά κριτήρια. Βέβαια, το κοιτάξτε, θέμα αυτό... εγώ κατέθετα πάντοτε τις φορολογικές μου ενημερότητες εφορολογούμενα από την ελληνική πολιτεία. Ούτε η ελληνική πολιτεία, η οποία φορολογούσε επί των συντάξεων που έπαιρνα, δικαιολογείται να έχει άγνοια νόμου. Κανείς μας δεν δικαιολογείται να έχει άγνοια νόμου. Αλλά και το ελληνικό κράτος και το ταμείο και εγώ, κατά συνέπεια, ήμασταν όλοι σε αυτή τη διαδικασία. Συγγνώμη, αισθάνεστε την ανάγκη να πείτε? Εγώ εξέθεσα καθαρά και βεβαίως δήλωσα ότι επειδή η διαδικασία η δικάσιμη έχει οριστεί, θα καταβληθεί άμεσα το ποσό που θα επιδικάσει. Είναι σαφές, αλλά είναι σαφές ότι πρόκειται για ένα πόλεμο λάσπης, ο οποίος προήλθε από την παράταξη που βρίσκεται στην εξουσία ακριβώς και φάνηκε αυτό και από τη χθεσινή ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ, ακριβώς για την πολιτική επιλογή μου. Η πολιτική επιλογή μου να είμαι στο πλευρό του Μητσοτάκη και της Νέας Δημοκρατίας είναι ο λόγος για τον οποίο κινήθηκε αυτό το θέμα δημόσια μετά από τόσα χρόνια, ενώ βρισκόταν σε κανονική διαδικασία στη δικαιοσύνη. Επομένως, για στη μένα δικαιοσύνη εσείς προσφύγατε στη δικαιοσύνη, για να πληρώσει λιγότερα. Εσείς προσφύγατε προφανώς γιατί το ποσό σας φάνηκε μεγάλο. Όχι, δεν μου φάνηκε μεγάλο, γιατί έπρεπε να αφαιρεθεί ο φόρος ο οποίος είχε επιβληθεί με το να προσθέτεται στο εισόδημά σας η σύνταξη.
Μάλιστα. Εσείς, κυρία Μωροπούλου, αισθάνεστε την ανάγκη να ζητήσετε συγγνώμη από κάποιον, είτε από το κόμμα από το οποίο μπήκε σε ταλαιπωρία η Νέα Δημοκρατία, είτε από τους πολίτες που βλέπουν ότι δυστυχώς υπάρχουν ακόμα τέτοια φαινόμενα, δηλαδή να μην δικαιούνται κάποιοι, σύνταξη που παίρνουν. Και επειδή μιλήσατε στην αρχή για φαινόμενα, να ασχοληθούμε με τα σοβαρά φαινόμενα, και αυτό είναι σοβαρό φαινόμενο. Το ότι δεν λειτουργούσε το κράτος και ότι ένας ακαδημαϊκός γειτονιάζει. Είναι πολύ σοβαρό φαινόμενο. Δεν αντιλέγω. Δεν αντιλέγω καθόλου. Όμως αυτή τη στιγμή τα πράγματα, από την πλευρά μου τουλάχιστον, με την ευθύνη που έχω στους συμπολίτες μου, νομίζω ότι εξετέθησαν με πλήρεις λεπτομέρειες και πολύ καθαρά. Κάτι άλλο, κύριε Μωροπούλου, σας ζητήθηκε από τον κύριο Μητσοτάκη παρέτηση ή ήταν απόφαση δική σας? Είναι σαφές και στο κείμενό μου και σε αυτά που λέω ότι ενημερώνω τον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας ότι μετά τον πόλεμο λάσπης που ενορχιστρώθηκε εναντίον της πολιτικής μου επιλογή στο πλευρό του, αποσύρω την υποψηφιότητά μου, γιατί δεν θέλω να επιτρέψω σε κανένα να χρησιμοποιήσει αυτή την υπόθεση για να τον βλάψει στην πορεία του προς τις εθνικές εκλογές. Κυρία Μωροπούλου, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Να σας ευχαριστήσουμε.